Η μάχη για να θέσουμε την ακρίβεια και για να επιβάλλουμε κανόνες εντονότερου ανταγωνισμού υπέρ του καταναλωτή, όπως γνωρίζετε, είναι μία μάχη διαρχής και στην μάχη αυτή αξιοποιούμε διαρκώς νέα εργαλεία πολιτικής μέχρι να καταλάβουν όλοι και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείε ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Η ενδυνάμωση της Δημαία και η εντατική έλεγχη η οποία έγιναν τους τελευταίους μήνες στην αγορά κυρίως δύσκολη έλεγχη που αφορούν τους παράγοντες κόστους και κερδοφορία των βασικών προϊόντων που αποτελούν και το καλάθι του νοικοκυριού μας έχουν βοηθήσει να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τους μηχανισμούς λειτουργίας της αγοράς και τα νέα μέτρα τα οποία θα εξειδικεύσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης έχουν ακριβώ ως στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνια στρεβλώσει, οι οποίε έχουν συσσωρευτεί επί πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά και οι οποίε δυστυχώ έχουν γίνει εντονότερε ω αποτέλεσμα τη εισαγόμενη πληθωριστική κρίση. Και έχουν οδηγήσει στο απαράδεκτο φαινόμενο, αντίστοιχα προϊόντα πολιεθνικών εταιριών, να πολλούνται πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Και αυτό προφανώ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ανεκτό. Οι παρεμβάσει μα στοχεύουν πρωτίστω σε καθαρέ τιμέ τιμοκαταλόγου, περιορίζοντας τι συνολικέ εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30% και μεταφέροντα αντίστοιχα το όφελος στον καταναλωτή. Αφορούν προϊόντα ευρεία χρήση, όπω καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμε, αφρόλουτρα, σαμπουάν, βρεφικέ πάνε. Ε, Οπορικευτικά, ε, ειδική πρόνοια θα υπάρχει και για το ζήτημα του βρεφικού χαρόντος, Ε, Όπου πράγματι είναι παντελώ αδικαιολόγητο, γιατί οι τιμέ στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβότερε από τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, εκεί, όπω θα εξηγήσει αργότερα και ο αρμόδιο υπουργό, ε, θα μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδου, έτσι ώστε οι τιμέ να προσαρμοστούν σε λογικά για την Ευρώπη ε, επίπεδα. Ε, με τα μέτρα αυτά. Ο σκοπός μας είναι να διορθώσουμε κατεστημένες στρεβλές εμπορικές πρακτικές και βασική μα προτεραιότητα παραμένει η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Θα ήθελα τέλος να προσθέσω ότι μας απασχολεί πολύ ως κυβέρνηση η οικονομική επιβάρυνση για τις νέες οικογένειε. Είναι κάτι το οποίο... Το έχουμε αντιμετωπίσει ήδη μέσα από μια σειρά από μέτρα υποστήριξης των νέων οικογενειών. Θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση αυτή θέσπισε από το 2019 εφάπαξ βοηθήμα, το οποίο καταβάλλεται σε δύο δόσεις ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην πατρίδα μας. Αυτό βοηθάει πολύ μια νέα οικογένεια με τα πρώτα έξοδα τα οποία συνοδεύουν την γέννηση ενός παιδιού, αλλά προφανώς υποστηρίζουν και την οικογένεια τους πρώτους μήνες με τις αυξημένες δαπάνες, είτε αφορούν σε βρεφικό χάλα, είτε αφορούν σε πάνες, είτε αφορούν σε μονομάνητα και φυσικά έχουμε δρομολογήσει και μια σειρά από άλλε πρωτοβουλίε, όπως η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του επιδόματος παιδιού για τους δημόσιους υπαλλήλου, η αύξηση της άδειας μητρότητα στις ελεύθερες επαγγελματίε και στις αγρότησες. Άρα και τα μέτρα τα οποία θα εξακολουθούν στην συνέχεια θα και σε, στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής στήριξης της οικογένειας και ειδικά των νέων οικογενειών αντιλαμβανόμενοι πλήρω το μεγάλο οικονομικό βάρος που η απόκτηση ενός παιδιού συνεπάγεται για μια νέα οικογένεια.